Η χρήση του διαδικτύου έχει μπει για τα καλά στη ζωή των περισσότερων από εμά. Άλλοι το χρησιμοποιούν για ενημέρωση, άλλοι για δουλειά και άλλοι για διασκέδαση. Αυτή λοιπόν την ανάγκη κατανόησε και ο πρόεδρο του περαστικού κτέλ καβάλας Παναγιώτη Σεντεμιίδη, ο οποίο προχώρησε στην εφαρμογή ενό προγράμματο βάσει του οποίου όσοι επιβάτε ταξιδεύουν με το περαστικό κτέλ Καβάλα για Θεσσαλονίκη και Αθήνα, θα μπορούν να μπαίνουν στο ίντερνετ εντελώ δωρεάν, χάρη στα σύρματα WiFi που έχει ήδη προμηθευτεί το περαστικό κτέλ Καβάλα. Ήταν αυτό που ξεκινήσαμε από αρχή. Είπα θα λειτουργήσει πιλωτικά. Τον πρώτο μήνα που αναλάβαμε εδώ την θητεία μας στο ΚΤΕΛ ξεκίνησε πιλωτικά. Ήδη τώρα λειτουργεί κανονικότατα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Υπάρχει δωρεά Wi-Fi στα δρομολόγια Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Επίσης θα υπάρχει και δωρεά Wi-Fi πρώτη φορά στο κανάλι σας και σε δρομολόγια του τουριστικών που είναι εντός Ελλάδος. Δηλαδή, σε κάποιο δρομολόγιο που είναι 7ήμερο, 8ήμερο, 10ήμερο, θα υπάρχει για όλους τους χρήστες ε, μέσα στο λεωφορείο, τους επιβάτες, δωρεάν Wi-Fi. Ήταν μια σκέψη για όλους περισσότερο τους φοιτητές, οι οποίοι το αγκάλιασαν πάρα πολύ θετικά. Ε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, έχουμε λάβει πάρα πολλά συγχαρητήρια και πιστεύω ότι θα τραβήξει και κόσμο, αλλά να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Είναι σε όλη τη διαδρομή, είναι ένα ταξίδι το οποίο ασχολήσει, δεν είναι κουραστικό και έτσι πιστεύουμε ότι θα μας φέρει κάποιο όφελος. Παράλληλα, ο πρόεδρο του ΚΤΕΛ μα ενημέρωσε ότι πλέον όσοι επιβάτε το επιθυμούν θα μπορούν πάλι μέσω διαδικτύου να κλείνουν τα εισιτήριά του οποιαδήποτε ώρα τη μέρα ή τη νύχτα το επιθυμούν. Δουλεύει ήδη το ηλεκτρονικό εισιτήριο, έχουν γίνει οι πρώτε κρατήσει. Ε, ξεκίνησε και αυτό κανονικότατα. Yes. Από το σπίτι, 12 η ώρα, μία η ώρα το βράδυ, χωρίς να υπάρξει ταλαιπωρία στον επιβάτη. Ας πούμε παράδειγμα το εξπρές δρομολόγιο που είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση. Μπορείς το βράδυ από το σπίτι σου να κλείσεις και κινητού τηλεφώνου και ας μην έχεις κάποιο εκτυπωτή στο γραφείο ή στο σπίτι σου. Λάβει, λαμβάνεις μήνυμα στο κινητό ότι είναι επιτυχής η συναλλαγή και έτσι έχεις και τη θέση και προπληρωμένο το εισιτήριο. Έχει λύσει τα χέρια πολλών φοιτητών, πολλών επιβατών που ταξιδεύουν συχνά με τα express δρομολογία. Αν υπάρχει εκτυπωτής, αν υπάρχει εκτυπωτής, δίνουν το, την εκτύπωση των αριθμό λογαριασμού και τον αριθμό εισιτήριου, παίρνουν το εισιτήριό τους. Αν δεν υπάρχει εκτυπωτής, υπάρχει το μήνυμα ηλεκτρονικά που παραλαμβάνει στο, Κινητό του ο κάθε επιβάτη, το οποίο αναγράφει τη συναλλαγή, το ίδιο πράγμα δηλαδή, με ένα αντίγραφο εισιτηρίου.